στην Αφρική, αλλά είναι στην άκτη κουντουριά. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να ξεκόψουμε αυτή την κουβέντα για τα συναισθήματα και τα κινήματα από την εμπειρία της προσφυγιάς. Η εμπειρία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει από τότε που υπάρχουν κράτη, έθνη, πόλεμοι. Σήμερα αναζωπυρώνεται. Το μέγεθος, όπως από πολλούς έχει χαρακτηριστεί, της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπουμε γύρω μας και του ξεριζωμού, μόνο με αυτό που ακολούθησε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να συγκριθεί. Λίγο τα νούμερα. Το 2015, 442.440 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν τη Μεσόγειο. 2.921 σε επιβεβαιωμένη θάνατη, και ας πολλαπλασιάσουμε αυτό το νούμερο αν ληφθούν υπόψη μη ετοπιστέντα ή αγνώστου ταυτότητα θύματα. Ειδικά εδώ στα νησιά είχαμε 4.000 αφήξεις ανά ημέρα. Τώρα λοιπόν είμαστε εμείς από την άλλη πλευρά της θάλασσας για να δεχθούμε χιλιάδες κατατρεγμένους και κατατρεγμένες, οι οποίοι και οι οποίες περνάνε με κίνδυνο τη ζωή τους στα σύνορα της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης η οποία μόνο άμυρη δεν είναι για τις τύχες των τόπων που άφησαν πίσω τους αυτοί οι πρόσφυγες. Τα δυτικά κράτη, συνδιαλεγόμενα με κάθε αυταρχική τοπική εξουσία, αρπάζοντας εδώ και αιώνες πόρους και γη, θυμούνται την ασφάλειά τους όταν καλούνται να πληρώσουν ένα τίμημα των επιλογών τους. Το αποτέλεσμα, η ακραία υποτίμηση της ανθρώπινης ύπαρξης και παράλληλα η προώθηση ενός εξαθλιωμένου εργατικού δυναμικού στα κενά των δυτικών οικονομιών. Και όσον αφορά τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, ενός σεξουαλικοποιημένου και εξαθλειωμένου εργατικού δυναμικού. Η γυναικεία διάσταση του προσφυγικού ζητήματος έγκυται περισσότερο στη στερεοτυπική θέση της γυναίκας πρόσφυγα μετανάστριας στην αφάνεια ή στην υπερβολική σεξουαλικοποίησή τους, και οι δύο εκδοχές που υπαγορεύονται από το ρατσιστικό και το σεξιστικό λόγο που στην περίπτωση της προσφυγικής κρίσης συναρθρώνονται. Αποτέλεσμα αυτού, η αύξηση και η αναζωπήρωση της σεξιστικής βίας για τις γυναίκες συνολικά, αλλά και η αντιμετώπιση οποιασδήποτε εκφοράς φεμινιστικού λόγου ως πολυτέλεια, πράγμα το οποίο συνέβαινε άλλωστε και με πρόφαση την οικονομική κρίση. Σε ένα συγκείμενο απουσίας των θεσμών του κράτους, των τοπικών αρχών και υπό την σκιά της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα, της παράδοσης των προσφύγων βορρά σε εγκληματικά και σχρονιδή κυκλώματα και των κατοίκων των ελληνικών νησιών στο έλεος της ανυπαρξίας οποιοσδήποτε πρόνοιας, πολίτες και κάτοικοι ανέλαβαν δράση. Έφτιαξαν άτυπες ομάδες και οργανώθηκαν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, αλλά και τις ίδιες και τους ίδιους να επαναδιαπραγματευτούν τις ζωές τους σε ένα συγκείμενο που αρχικά περιγράψαμε. Στην πράξη, παρακολουθούμε τις κοινωνικές οργανώσεις να ξεπερνούν τη συνταγματική τους αποστολή ως συμπληρωματικές των θεσμών και να προβαίνουν σε κάλυψη του κρατικού κενού. Ένα βιωματικό είναι για μια γυναίκα εργαζόμενη αλληλέγγυα με δύο παιδιά, εδώ στη ΓΟ, η οποία παρασκεύαζε στην αυλή του σπιτιού της 700 μερίδες φαγητού ημερησίως, πρακτικά δηλαδή σούρωνε το ρύζι πάνω στο σεντόνι, την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος κατάφερε με τους μηχανισμούς του να μοιράσει φαγητό μόλις 2 μέρες. Όταν τη ρωτήσαμε για την εισφορά της, ξένη και η ίδια, μας απάντησε ότι έχει φάει και εκείνη από συσίτιο και ξέρει πόσο σημαντικό είναι. Από όλες τις γωνιές του πλανήτη, καθημερινά έρχονται ήδη πρώτης ανάγκης. Ακούγεται κάπως αστείο, αλλά έχουν έρθει μέχρι και γάλατα από το Τέξας. Κάπως έτσι η εικόνα, ας πούμε, από την πλευρά της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, είναι μια εικόνα ενθαρρυντική που σε γεμίζει δύναμη και όρεξη για ζωή. Έτσι λοιπόν το προσφυγικό ζήτημα έφερε τα άτομα σε μια θέση να παίρνουν την ευθύνη των πράξεών τους, να βοηθούν τους συνανθρώπους τους και να ξαναποκτούν την πίστη τους στη συλλογική δράση, δηλαδή στη δημοκρατία. Να διεκδικούν για τους ίδιους και για τις ίδιες ένα πιο δίκαιο κόσμο. Και ένα σχόλιο είναι ότι χρέος, ας πούμε, του γυναικείου κινήματος είναι να μην χάσει από το βλέμμα του τις γυναίκες που σιωπούν,
τις γυναίκες που είναι αόρατες, τις γυναίκες που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από αντίξωες συνθήκες, όχι από φιλανθρωπία, αλλά από αλληλεγγύη. Να απομονώσει πλήρως την προσπάθεια των μισανθρωπικών λόγων που παρακινούν στη ρατσιστική και στη σεξιστική βία για ιδεολογική κυριαρχία στην κοινωνία. Να απομονώσει την εγκληματική συμμορία των νεοναζί, μια συμμορία επανδρομένη με δολοφόνους, μπράβους και βρώμικα κυκλώματα εκμετάλλευσης ανθρώπων. Και αυτά είχα να πω έτσι κι ως λαμπαρότηση. Μπράβο, Κορίνα! Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έγη, η οποία τη θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των κινημάτων, όχι μόνο γιατί συμμετέχουν οι μαμάδες μας αυτοί, αλλά γιατί έμπρεκτα έχει ενεργοποιηθεί σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις και συλλογικά έχει πάρει αποφάσεις και έχει συμβάνει περιπτώσεις γυναικών, μεταναστριών και προσφύγων και οικονομικά, αλλά και ηθικά και ψυχολογικά και όλα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Κορίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω, σεβασμιότατε, ότι η παιδεία είναι πάρα πολύ βασικό. Η διαπαιδαγώγηση, αν θέλετε, και όλο αυτό για να έρθει η νέα γενιά που εμείς προσδοκούμε. Πριν περάσουμε στις τοποθετήσεις,